καλησπέρα σας. Όχι, όχι, όχι. Τι. Δεν θα αναλάβω εγώ την ευθύνη. Θα πάρει πάω αυτό. Είναι όχι, ούτε για αστεί, γιατί έχει μερικούς που τα πιστεύουν. Ότι αποφασίζουν οι δημοσιογράφοι. Ότι επηρεάζεις κιόλας. Ναι, ότι αποφασίζει ότι είναι δική του απόφαση κτλ. Ναι, ναι, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι κλείσαν τις εκκρεμότητες τους, Με τον Πιερό κλείνει. Φαντάζομαι τώρα. Στο πάνω γκρουπ τουλάχιστον, έτσι. Ναι, ναι. Και ο πρωταθλητής δεν έχει έτοιμη λύση. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε σημάδι, πληροφορία, ρεπορτάζ που να δείχνει ότι τις τελευταίες ημέρες ασχολήθηκαν έντονα με κάποια περίπτωση και είναι κοντά και ότι διαπραγματεύονται 2-24 ώρα πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Ακούγεται παράξενο, ακούγεται κάπως, μακάρι να συμβαίνει το οτιδήποτε καλό και να μην υπάρχει οποιαδήποτε πληροφόρηση, αλλά ούτε για Βιετέσκα, ούτε για κάτι άλλο, έστω ανώνυμα ότι ναι, υπάρχει ένας 25χρονος σε κάποια ήπειρο που απασχολεί τον Πάκο. Καμία επιβεβαίωση για το ότι είναι κοντά ή ότι έχει πιθανότητες να κλείσει. Ναι. Πήγαμε Δευτέρα πρωί. Έχουμε καταλάβει αν το θεωρείς ζωτική σημασία ο Λουτσέσκου. Εμείς όλοι πιπόλοι... Εμείς το συζητάμε ως ζωτική σημασία. Ναι, το θεωρείς ζωτική σημασία ο Λουτσέσκου. Δεν λέω ότι μπορεί να έχει πει ότι δεν θέλω. Μπορεί να έχει πει όμως ότι αν δεν βρούμε κάποιον που να τον βλέπω και να λέω ναι, προτιμώ να μην πάρουμε. Δεν νομίζω ότι σε αυτό το θέμα έχει οποιαδήποτε κουβέντα ο Λουτσέσκου. Είναι τόσο κουρασμένος τις μεταγραφές που έχει βγάλει τον εαυτό του από το κάδρο και πλέον περιμένει να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Ο ΠΑΟΚ όλος παραδέχθηκε ότι καίγεται όταν μέχρι Τετάρτη βράδυ 4 Σεπτεμβρίου μέχρι αργά 9-10 το βράδυ προσπαθούσε να κλείσει το Βιετέσκα. Παραδέχθηκε μπράχτο, δηλαδή είναι απόδειξη όλη εκείνη η έντονη προσπάθεια πρώτα για τον Χατζηδιάκο και μετά για τον Βιετέσκα. Ότι ναι, οπωσδήποτε σαφώς πρέπει να πάρουμε στο παιδί. Δεν έχω ακούσει άλλη άποψη εντός ΠΑΟΚ. Ότι εντάξει, καλά είμαστε, τέταρτος ο Θηνιάνης, θα δούμε. Δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο προς το παρόν. Ίσα ίσα από τις πράξεις τους μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη, παραλαμβάνω, γιατί απορετάζει και μετά σαν να έχει κλείσει το κουμπί, δεν ξέρω γιατί. Δεν δείχνουν οι ενέργειες μεγάλη κάψα και ετοιμότητα σε καμία περίπτωση για να βρεθεί ο τέταρτος. Μα γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. Ακούγεται, επαναλαμβάνω, παράξενο. Θα περιμένουμε άλλα 2-24 να επιβεβαιωθεί. Δηλαδή μετά την Τετάρτη που δεν έγινε του Βιετέσκα, το μόνο που ακούμε είναι η Βιετέσκα. Και μάλιστα το ακούμε από τους Ιταλούς. Από τους Ιταλούς. Που, ναι, όπως είπες και την περασμένη εβδομάδα, ίσως είναι εκείνοι που προσκαλούν. Υπήρχε χθες ρεπορτάζ στην Ιταλία που θύμιζε σαν να φώναζε στους Έλληνες οι μεταγραφές σας τελειώνουν 11 Σεπτεμβρίου. Εσείς τι κάνετε? Φοβερό ακούγεται, αλλά ναι, δεν υπήρχε ούτε ανταπόκριση. Και είναι και φοβερό που δεν έγινε, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο προπονητής του δεν τον θέλει. Δεν έγινε για οικονομικούς λόγους. Ναι, ναι, θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, όταν είσαι Κάλιαρη, ο προπονητής σου πει δεν τον θέλω. Πάντα τον πουλήσεις. Ναι, και βρίσκεται κάποιος. Είναι τώρα σαν να εμφανιστεί κάποιος να πει θέλω το Βιλένα, αλλά δεν σας δίνω πολλά. Το Παναθηναϊκός θα πει όχι. Ναι. Άμα δεν μας δώσει πολλά, δεν τον δίνουμε. Μα δεν τον θέλει, δεν τον δηλώνει. Είναι εντυπωσιακό. Η Κάλιαρη πόνταρε στην πρώτη προθεσμία και πίεση για αγορά, γνωρίζοντας ότι υπάρχει κι άλλο περιθώριο μετά. Το οποίο τώρα θέλει να αξιοποιήσει. Και ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής δεν δείχνει ενδιαφέρον. Στο τέλος και αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν αποκλείεται να στραφούν και πάλι εκεί για δανεισμό, να τα αφήσω πάλι για την τελευταία ώρα. Τίποτα δεν αποκλείεται. Επαναλαμβάνω ότι το όλο κλίμα βγάζει αυτή την έκπληξη, το ότι δεν δείχνει ο ΠΑΟΚ από τις ενεργειές του να καίγεται. Δεν είναι επιβεβαιωμένο από αρκετές πλευρές ότι δεν υπάρχει κάτι, θα δούμε. Είμαστε σε μια φάση αναζήτησης. Είναι κάπως. Ο πρωταθλητής να έχει ένα τέτοιο κενό, γιατί κενό είναι, και
στο ρόστερ αλλά και στη διαδικασία, γιατί ήξεραν τι θα συμβεί με τον Κουλιαράκη και τον Εκόνγκ. Και η ομάδα είναι με τρία στόπερ. Πραγματικά δεν ξέρω και η προπόνηση τώρα πώς βγαίνει. Λείπει και ο Κόλεϊ αυτή τη στιγμή. Έπαιζε χθες με την Γκάμπια αρχηγός ο Κόλεϊ. Γιατί δεν είχαν ανέβει και ποδοσφαιριστές. Από τη Β' Δεν ο Λουτσέσκου να ανέβουν παίχτες από τη Β' ομάδα. Να. Είναι ένα σκηνικό που δεν ξέρω ακριβώς που θα βγάλει και τι θέλει να πει ο ένας τον άλλον εντός ΠΑΟΚ. Από Πέμπτη και μετά είναι υποχρεωμένος ο προπονητής να έχει τις λύσεις του έτοιμες. Ο Θημιάνης, κάποιος άλλος, όταν και αν χρειαστεί ο τέταρτος και ο πέμπτος στόπερ, γιατί κατά βάση πέντε πρέπει να έχεις, όπως και πέντε κεντρικά χάφε, έτσι και πέντε στόπερ, θα είναι υποχρεωμένος εκείνος να βρει τις λύσεις. Πρώτο παρόν παρακολουθούμε τους διεθνείς. Ο Ζίφκοβιτ τελείωσε με αλλαγή, χθες μπήκε στο Δανία-Σερβία 2-0. Ο Ντεσπότοφ πρωταγωνιστής και πάλι... Αποθεώθηκε ο Ντεσπότοφ στα αποδυτήρια. Είπαμε, είναι ο αρχηγός, είναι ο ηγέτης, είναι ο καλύτερος παίκτης της Βουλγαρίας. Ναι. Ξεκάθαρα. Και αυτό είπαμε μέσα του λίγο στις βαραίνει, όταν στον ΠΑΟΚ είναι αλλαγή. Εκείνος μάλλον προβληματίζεται, το αντιμετωπίζει κάπως, αλλά δεν νομίζω ότι είναι άδικο κατά βάση να είναι αλλαγή πίσω από Ζίφκοβιτ και Τάισον. Τι να κάνουμε. Αλλά το φέρνει κάπως. Εγώ πιστεύω θα το βρει και πάλι, γιατί ο Ντεσπότοφ ακόμα και στα χειρότερά του να κάνει μια κακή χρονιά μπορεί να έχει 15 assist. Ακόμα και σε κακή χρονιά. Έχει πάρα πολύ ποιότητα. Πάρα πολύ ποιότητα. Ο Κοτάρσκι έμεινε στον πάγκο. Τον Κωνσταντέλια τον είδαμε όλοι και νομίζω ότι όλοι τρόμαξαν όταν στο τέλος έπεσε και έπιανε το γόνατο. Ευτυχώς είναι καλά. Έφαγε πολύ κλωτσά ο Κωνσταντέλιας. Ναι. Γερός να είναι. Και ευτυχώς τελειώνουν γρήγορα οι εθνικές. Οι δικοί μας αύριο, για να γυρίσουν και ο Κόλλη ειδικά να αρχίσει να γνωρίζεται με όλους τους άλλους, γιατί και ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε φάση πολλών αγώνων. Την άλλη εβδομάδα δεν έχει παιχνίδι ευρωπαϊκό, άρα θα έχει μερικές ημέρες καθαρής προπόνησης, πέρα από το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Κυριακής, που είναι ένα πρώτο πολύ μεγάλο μάτς για το πρωτάθλημά μας. Πάντως τα μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι όπως πάει το πράγμα, εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το έχει πάρει απόφαση να στηριχτεί και στο Θημιάνη, το οποίο τον απέκτησε αρχής καλοκαιριού. Όχι. Γιατί όχι. Έχει τον απέκτησε για πέμπτο χαφ. Ναι. Γι' αυτό τον απέκτησε. Καλά. Μετά και τον Κετσιόρο τον είχε πάρει για μπακ. Ναι, μετά σκέφτηκε ότι παίζει και στόπερ. Τον Κετσιόρο τον είχε πάρει για μπακ. Και ακόμα και αν το έχει σκεφτεί, όπως λέει, πέντε και πέντε στόπερ. Τώρα είμαστε στα τρία. Δηλαδή, άντε και να τον σκέφτηκε και για πέμπτο στόπερ. Τέταρτος. Ναι, τώρα μας λείπει ο τέταρτος. Αν απλό. Γίνει κάτι με το Σιμιάνι, θα είναι καθαρά από ανάγκη και όχι από σχέδιο. Ναι. Και εκτός από αυτό, πρόκειται για μεγάλο ρίσκο. Δεν είναι μόνο τα πάρα πολλά μάτς. Δεν πρέπει να ρισκάρεις. Υψηλή καταπώνηση. Ναι. Δηλαδή, εγώ λέω να μην υπάρξει κάποιο σοβαρό τραυματισμό, να υπάρξει μια σοβαρή θλάση. Και να κρατήσει έναν από τους τρεις 1,5 μήνα έξω. Στο πρόγραμμα Κυριακή, Πέμπτη. Κυριακή. Ναι. Τι θα συμβεί ακριβώς. Θα πρέπει να παίζουν δύο Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή, 90 λεπτά. Δεν είναι απλό. Και ο νόμος του Μέρφη δεν ξέρω αν αποτελεί. Βέβαια, πάντα έτσι είναι με τις ομάδες. Έχει αποδειχθεί. Ένα κενό έχει σε 25 άτομα ρόστερ, εκεί παθαίνει ζημιά. Εκεί πονάς τυπάς. Δηλαδή δεν είναι θεωρία, είναι κάτι που στατιστικά επιβεβαιώνεται τελικά. Ναι. Είναι μια πραγματικότητα, είναι κάτι ρεαλιστικό. Όλα αυτά σε οδηγούν στη σκέψη ότι δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να μην πάρει. Τα στοιχεία όμως. Μέχρι και σήμερα το πρωί και όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα, όλο το ρεπορτάζ εντός ΠΑΟΚ, εκτός ΠΑΟΚ δεν δείχνουν την οποιαδήποτε κινητικότητα ή διαπραγμάτευση κοντινή για να κλείσει η παίχτης. Εντάξει. Θα το δούμε. Μάλιστα. Χαίρετε κύριε. Περιμένουμε μια απόφαση για το αν θα έχει ο ΠΑΟΚ κόσμο στην Τουρκία με τη Γαλατά Σεράι. Αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Αλλά και επικίνδυνο για το Manchester United ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή καλό το Γαλατά ΠΑΟΚ, αλλά στο Manchester θα γραφτεί η ιστορία και αν πάνε στην Τουρκία θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ εν όψη της Manchester. Νομίζω ότι είχε τιμωρηθεί στο Breeze για ένα πανό.
και δεν είχε κόσμο στο επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Στο Μάνστερ που ο ΠΑΟΚ δικαιούται 4.000 εισιτήρια. Δικαιούται. Και μπορεί να πάρει και 5-6-7. Ναι. Είναι και αυτή μια εκκρεμότητα. Εισιτήρια του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μια κλίση της ΔΕΑΒ που κάτι θέλουν ενώ ψατρώνουν τον ΠΑΟΚ. Πότε είναι η... Σήμερα. Ναι. Το παρακολουθούμε γιατί πραγματικά... Δεν ξέρουμε τι θα βγει από εκεί, ναι. Αναρωτιούνται όλοι τι έγινε ακριβώς. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ και ο Ατρόμητος τι για ακριβώς επεισόδια έχουν κληθεί πάντως. Ναι, ναι, όλοι ψάχνουν ταξί τους πότε ακριβώς έγιναν επεισόδια. Ναι. Μέσα έξω από το γήπεδο. Όλα αυτά τα γύρω-γύρω που αφορούν τον κόσμο εν ώψη της επιστροφής μας στα γήπεδα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε. Μπονζόρνο. Καλημέρα σας. Προλάβαμε δελτίο.